Αρνός Διάρ, συνεχίζουμε παιδιά τη διδασκαλία μας στην άλγεβρα της Α Γυμνασίου και μπροστά μας η άσκηση 8 από τον πολλαπλασιασμό ρητών αριθμών, παράγραφος 7-5. Να υπολογίσετε λέει την τιμή των παραστάσεων. Παιδιά, έχουμε την παράσταση Α κεφαλαίου, η οποία ισούται με α-1 επί α-1 επί α-2 επί α-2. Και μας λέει, παιδιά, να υπολογίσουμε την τιμή βάζοντας στη θέση του α μικρό το 3. Ωραία, παιδιά, αν στη θέση του α μικρό βάλω το 3, άρα θα γίνει 3-1 επί 3-1 επί 3-2 επί 3-2. Τι κάνω, πράξουλα στην παρένθεση. 3 βγάζω 1-2, 3 και 1-4, 3 βγάζω 2-1, 3 και 2-5. Παιδιά, αυτό πόσο κάνει, 2 επί 4 κάνει 8. Επί 1, πόσο, 8. Επί 5, 40. Άρα, παιδιά, για την παράσταση α, το αποτέλεσμα είναι το 40. Απλά και όμορφα, έτσι, δεν αλλάζει κάτι. Πάμε στο β. Στο β, παιδιά, έχουμε μία ακόμη παράσταση, η οποία λέει β μικρό επί β μείον 3, επί β συν 3, επί β μείον 5, επί β συν 5. Να βάλουμε τώρα στη θέση του β μικρού το 2. Άρα θα γίνει 2 επί 2 μείον 3, επί 2 συν 3, επί 2 μείον 5, επί 2 συν 5. Λοιπόν, εδώ παιδιά θα χρειαστεί να ανακαλέσουμε παιδιά στη μνήμη μας τους κανόνες για το πότε κάνουμε πρόσθεση και πότε κάνουμε αφαίρεση που είχαμε κουβεντιάσει σε προηγούμενη παράγραφη. Λοιπόν, εδώ έχουμε 2 μείον 3, δηλαδή έχουμε το συν 2, με το μείον 3. Επειδή έχουν διαφορετικό πρόσημο, κάνουμε αφαίρεση. Η αφαίρεση, δηλαδή τι, 3 βάζω 2, 1, και στο αποτέλεσμα βάζουμε το πρόσημο του μεγαλύτερου κατά απόλυτη μία αριθμού. Ανάμεσα στο 2 και στο 3, μεγαλύτερο είναι το 3 που έχει πρόσημο πλήν. Άρα πλήν 1 θα πάει στο αποτέλεσμα. Άρα έχουμε 2 επί πλήν 1. Αυτό είναι ευκολάκι 3 και 2, 5, όπως και αυτό είναι ευκολάκι 5 και 2, 7. Για να κάνουμε και την άλλη πράξη, συν 2 πλην 5. Οι αριθμοί έχουν διαφορετικό πρόσημο, άρα τα αφαιρούμε και πάλι. 5 βγάζω 2, δηλαδή μας κάνει πόσο, 3. Και στο αποτέλεσμα βάζουμε το πρόσημο του μεγαλύτερου κατά απόλυτη μία αριθμού. Μεταξύ του 2 και του 5, μεγαλύτερο συν 5 με πρόσημο πλην. Γι' αυτό, παιδιά, κοιτάζουμε όχι μόνο τον αριθμό, αλλά και τι πρόσημο έχει αριστερά του, έτσι. Αυτά που λέγαμε, παιδιά. Άρα τελικά εδώ το πρόσημο θα είναι πλην 3, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε 2 επί 5, πόσο κάνει παιδάκια, 2 επί 5, 10. Επί 7. 10 επί 7, 70. Κάτσε να κάνουμε αυτά που είναι και ευκολά. Για να κάνουμε και τα άλλα. Πλην 1 επί πλην 3. Εδώ, παιδιά, το είναι οι κανόνες που έχουμε πει ότι ισχύουν στον πολλαπλασιασμό. Ποιοι κανόνες έχουμε πει ότι ισχύουν στον πολλαπλασιασμό? Όταν εσύ πολλαπλασιάζεις δύο νούμερα, τα οποία δύο νούμερα τι έχουν, το ίδιο πρόσημο, αν πολλαπλασιάσεις δύο νούμερα με το ίδιο πρόσημο, τότε το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού θα είναι θετικό. Δηλαδή θα έχει πρόσημο συν. Ενώ αν τα δύο νούμεράκια που πολλαπλασιάζεις έχουν διαφορετικά πρόσημα, το ένα από το άλλο, τότε το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού είναι αρνητικό. Έχει πρόσημο πλήν. Λοιπόν, εδώ έχουμε πλήν 1 επί πλήν 3. Εδώ είναι το ίδιο πρόσημο. Να. Πλήν ο ένας πλήν ο άλλος, το ίδιο. Άρα ο πολλαπλασιασμός κάνει πόσο. 1 επί 3 κάνει 3. Και το πρόσημο του αποτελέσματος είναι θετικό. Άρα συν 3. Άρα έχουμε 70 επί συν 3. Παιδιά, 70 επί 3 πόσο κάνει. 7 επί 3 21 και ένα μηδενικάκι, 210. Και επειδή έχουμε συν 70 επί της ουσίας, και ο ένας είναι συν και ο άλλος είναι συν. Δηλαδή πολλαπλασιάζουμε νούμερα που έχουν το ίδιο πρόσημο. Άρα το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Άρα θα είναι συν 210. Δηλαδή πιο απλά 210. Όταν το πρόσημο είναι θετικό μπορούμε και να μην το κράτσουμε καθόλου. Εννοείται. Άρα έχουμε τελικά, παιδιά, το αποτέλεσμα 210, έτσι. Και να πάμε, παιδιά, και στο τελευταίο, να πάμε και στο γάμα που μας έχει δώσει και εδώ μια αντίστοιχη παράσταση, η οποία λέει το εξής. Για να δούμε, παιδιά, τι μας λέει. Μας λέει γάμα
μικρό. Επί 2 γάμα μείον 1, επί 3 γάμα και 1, επί 4 γάμα μείον 2, επί γάμα και 2, επί γάμα μείον 2. Και λέει βάλε όπου γάμα το 0,5. Επειδή θα γίνει 0,5 επί 2 επί γάμα, δηλαδή 2 φορές το 0,5 μείον 1 επί 3 φορές το γάμα, είναι σαν να λέει επί. Άρα 3 φορές το 0,5 και 1, 4 επί γάμα, δηλαδή 4 επί 0,5 μείον 2, γάμα και 2, δηλαδή 0,5 και 2, επί γάμα μείον 2, 0,5 μείον 2. Και τώρα παιδιά κάνουμε πετάξουλες. Λοιπόν, πρώτα οι παρενθέσεις. Λοιπόν, στην παρένθεση τι έχουμε, πολλαπλασιασμό και αφαίρεση. Παιδιά, εδώ θέλει κανόνα προτεραιότητα στο πράξιμο. Πρώτα πολλαπλασιασμός και μετά η αφαίρεση προσθέσει. Λοιπόν, 2 φορές το 0,5 από το πόσο κάνει, 2 φορές το μισό, 2 φορές το μισό κάνει 1. Άρα αυτό είναι 1 μείον 1. 3 φορές το μισό πόσο κάνει, 3, 5, 15, 3, 0, 0 και 1, 1, 1,5 και 1. 4 φορές το 0,5 πόσο κάνει, 4, 5, 20, γράφω 0, κρατάω 2, 4 επί 0, 0 και 2, 2, τα κρατούμενα. Άρα 2 κάνει. Εντάξει, όσα μηδενικά και να βάλετε παιδιά στο τέλος του δεκαδικού μέρους ενός οποιοδήποτε δεκαδικού αριθμού, δεν παίζει ρόλο, δηλαδή είτε πούμε 2,0 ή σκέτο 2, είναι το ίδιο. Λοιπόν, παιδάκια, ο πολλαπλασιασμός κάνει 2, μείον το άλλο 2 που έχεις. Μισό και 2. Παιδιά, 2 σοκολατάκια και μισό σοκολατάκι πόσο κάνει. Άμα πεις 2 και μισό, 5 και 0, 5, 2 και 0, 2. 2 σοκολατάκια, έτσι. Κάτσε να το γράψω και κατευθείαν. 2,5 σοκολατάκια. Και εδώ είναι 0,5 μείον 2. Κάτσε παιδιά, αυτό είναι θετικό. Αυτό είναι αρνητικό. Άρα πάμε στους κανόνες που ισχύουν για πρόσθεσεις και αφαίρεσεις που λέγαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Αφού είναι διαφορετικά πρόσημα, τα αφαιρούμε. Από τα 2, άμα βγάλεις το μισό, πάρε 2 και βγάλει το μισό. 5 από 0 δεν γίνεται, λέμε 5 από 10 που κάνει 5. 1 και 0 το κρατούμενο 1. Από 2, 2 βγάζω 1, πόσο κάνει 1. 1,5. Λοιπόν, και στο αποτέλεσμα βάζουμε το πρόσημο του μεγαλύτερου κατά πόλη τιμή αριθμού. Μεταξύ του 0,5 και του 2, μεγαλύτερο παιδάκι 1,2 με πρόσημο πλην. Άρα πλην θα πάει στο αποτέλεσμα. Πλην 1,5. Προσέξτε όμως, παιδιά, για να τελειώσουμε λίγο τις παρενθέσεις. 1 βγάζω 1,0. 1,5 και 1 πόσο κάνει. 1,5 και 1,0. 5 και 0, 5. 1 και 1, 2. 2,5. 2 βγάζω 2,0. Επί 2,5, επί μείον 1,5. Παιδιά, αυτό πόσο κάνει. Όταν στον πολλαπλασιασμό, παιδιά, εμφανίζεται το 0. Παιδιά, το 0 στον πολλαπλασιασμό τα σαρώνει όλα. Ό,τι αριθμός και να πολλαπλασιαστεί με το 0, άρα 100 επί 0. 53 εκατομμύρια επί 0. 17.056 επί 0. Με ό,τι και να πολλαπλασιαστεί το 0, πόσο κάνει πάντα, 0 δεν κάνει, Ένα παιδιά εδώ δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Αφού έχουμε πολλαπλασιασμό, και μέσα στον πολλαπλασιασμό υπάρχει πολλαπλασιασμό, δεν έχω παιδιά. Μέσα στον πολλαπλασιασμό υπάρχει το 0. Άρα όλο αυτό παιδιά με μια γρήγορη ματιά πόσο κάνει 0. Το 0 με ό,τι και να πολλαπλασιαστεί κάνει 0. Άρα η παράσταση γ, βάζοντας τη θέση του γ μικρό το 0,5, σου δίνει το αποτέλεσμα 0. Και ολοκληρώθηκε η απολαυστική άσκηση. Παιδιά, καλή ευκαιρία, καλή αφορμή για να επαναλάβουμε από τις προηγούμενες παραγράφους τι είχαμε πει. Παιδάκια, τους κανόνες για να καταλαβαίνουμε πότε κάνουμε πρόσθεση και πότε κάνουμε, παιδιά, τι, αφαίρεση. Αυτά λέγαμε στις προηγούμενες παραγράφους. Επί τη ευκαιρία του πολλαπλασιασμού που διδασκόμαστε τώρα, θυμηθήκαμε και την πρόσθεση και την αφαίρεση. Μαζί με το βασιλικό, ποτίζεται και γλάστα. Μαζί με τους κανόνες του πολλαπλασιασμού, φρεσκάραμε και τους κανόνες της πρόσθεσης και της αφαίρεσης που είδαμε σε προηγούμενο μάθημα. Λοιπόν, παιδάκια, ολοκληρώσαμε την άσκηση 8 από την παράγραφο 7-5. Εσείς συνεχίζετε με ηρεμία τη μελέτη πάνω στο ANUS.gr και την αναλυτική βιντεοδιδασκαλία. Και φυσικά την εξάσκηση πάνω στα ειδικά τετράδια σπουδής που έχουμε διαμορφώσει αποκλειστικά για εσάς, απαντώντας στα ερωτήματα πώς και γιατί της γνώσης και της μαθηματικής σκέψης, απλά και κατανοητά.
Να σας ευχαριστήσουμε. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο info@papaitanos.gr και να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία. Να έχετε όλα τα καλά του Θεού και να είστε πάντα καλά όλα τα παιδιά. Να έχετε υγεία και καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε.